για τη γιορτή. Η γιορτή όντως απαράδεκτη, δεν το συζητάμε. Πρώτον, γιατί έγινε σε λάθος χώρο για μένα. Πού έπρεπε να γίνει. Στο παλατάκι τουλάχιστον, να μην πω στην Τούμπα. Στο παλατάκι τουλάχιστον. Το μέγαρο μουσικής ήταν λάθος. Δεν ήθελε να πάει. Σαμάτα ρε γάμο. Να μιλήσουμε ρε άνθρωποι. Τι είσαι εσύ τώρα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα τώρα. Μα δεν ήθελε να πάει. Δεν με νοιάζει την άποψή σου. Λέω εγώ τη δικιά μου τώρα. Δικιά μα ομάδα είναι ρε φίλε. Τώρα μα πει. Είπαμε ότι είναι δικιά μου ομάδα. Σωστό, συμφωνώ με τι μοντέλο είναι αυτό, δεν ξέρω να πει. Παλατάκι λοιπόν. Σωστότατο. Πρώτο. Ναι, μπαρούφα ο χώρος. Ο Πάοξης δεν μπορεί να πάει στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λάθος άτομα κάλεσε και κάλεσε κάποιος που δεν έπρεπε να καλέσει. Δηλαδή 10.000 Πάοξίδες λοιπόν, με σειρά δεν μπορούν μισό να... Μισό λεπτό ρε φίλε, άλλο λέω. Ότι τέρατα είναι αυτά. Για πες. Παιδεία μηδέν. Λοιπόν, λέω το εξής. Λέγε το εξής. Κάλε τους, έκανε λέει το, στο Μέγαρο Μουσικής για να μην φάνε κράξιμο κάποιοι που κάλεσε που δεν έπρεπε που, για τον κόσμο να μην τους καλέσει. Μάλιστα. Και εγώ λέω το κράξιμο μέσα στην κοινωνία μας δεν είναι. Γιατί να μην φαν κράξιμο λοιπόν αυτοί. Το κάνετε δηλαδή. Έτσι λένε. Τι ακούγεται, ναι. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Πήγανε κάποιοι λοιπόν στην εκδήλωση. Ναι. Ήταν κάποιοι ναι. που κανονικά δεν έπρεπε να πάνε. Ποιοι. Κάποιοι που κάνανε προσφυγή όταν ήταν επέκτες του ΠΑΟΚ και είπανε θα κάνουν κατάκτωση εγκυητικής εάν δεν πάρουν τα λεφτά τους. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα οικονομικά. Κάποιοι που ήταν ανέντοτοι και έπρεπε να πάρουν τα λεφτά. Ήταν κακισμένοι. Κάποιοι που. Κάποιοι δεν. Παντελής καφές ρε φίλε. Τι έκανε καφές. Τι έκανε ο Παντελής καφές, έκανε προσφυγή. Άλλο ποιος. Ναι. Κι άλλοι τώρα, μην με βάλεις. Α, ήταν ο Παντελής, ναι. Φυγε. Ναι. Καλά έκανε. Ωραία, τον πάω. Τον πάω τον Σαλμπικίδης δεν καλέστηκε. Έγκλημα. Γιατί, δεν ξέρω, έγκλημα μεγάλο. Γιατί τον καλέσουν. Έγκλημα. Γιατί να μην τον καλέσουνε. Ναι. Όποιος μπορεί να τον γιουχάρει, στο γιουχάρει. Ναι. Αλλά έπρεπε να είχε καθιστεί. Έπρεπε να πάει. Και ο Πατατούδης έπρεπε να είναι εκεί. Φασούλας. Εγώ ήθελα να. Ναι. Όλοι στον ΠΑΟΚ έπρεπε να καλεστούν και να αφήσουν τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα. Όσους θέλαμε να τους κράξουμε και όσους θέλαμε να τους χειροκροτήσουμε. Γιάννης Γκούναρης. Ο Γιάννης Γκούναρης για μένα έπρεπε να πάει. Έπρεπε να τον κράξει ο κόσμος. Γιατί εγώ δεν τον γουστάρω. Έπρεπε να τον κάνει. Άρα να τον καλέσει. Βεβαίως. Να φάει κράξιμο. 14. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που δεν γουστάρει αυτά που γίνανε. Το γούρνε. Πρέπει... Γιατί να το γιουχάνει, για ποιο λόγο. Πώς έφυγε από τον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό. Με μεταγραφή. Με μεταγραφή. Δεν έκανε τι έκανε. Πήρε κάποια εκατομμύρια τότε με τον Κοσκοτά. Ο Ασλανίδης έπρεπε να είναι. Εντάξει, τώρα μην πούμε τώρα αναλυτικά σε παίκτες και τα έπρεπε να είναι καλεσμένοι όλοι. Τοποθετούμε, έπρεπε να είναι καλεσμένοι όλοι. Και ο κόσμος να κρίνει. Ποιο θα κράξει, ναι. Συνειδημένο πρώτη κλίση. Ναι. Δηλαδή ορφανός. Όλοι έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Ναι. Και να γίνει στο παλατάκι τουλάχιστον. Να περάσουν από μπροστά όλοι να πούμε να βραβευτούν, εν πάση περιπτώσει. Και ο κόσμος να κράξει αυτούς που πρέπει να κράξει. Και κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Κάνω μια ερώτηση. Το ανεβάζει. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς νεκρούς, πολλά θύματα. Τους γονείς αυτούς τους κάλεσαν. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στα τέμπη, τους γονείς τους κάλεσαν. Τα παιδιά στην Αθήνα μέσα στο αυτοκίνητο που κάηκαν το 91, στο τελικό κυπέλλου το 91. Σταμάτα ρε φίλε να πούμε. Τόσο καφενείο, ούτε αυτό δεν κάνανε. Την οικογένεια του Παναγιώτη του Κατσούρη την καλέσανε. Θέλω να ξέρω εγώ. Έσχος και ντροπή αν δεν τους καλέσανε. Έπρεπε να γίνει στο παλατάκι τουλάχιστον. Και έπρεπε να αφήσουν τον κόσμο με ελεύθερη είσοδο μέσα για να χειροκροτήσει και να κράξει ανάλογα αυτούς που πρέπει.